Βασίλειος Μαρτζούκος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, φιλοξενούμενος σήμερα στο News Hub. Καλημέρα, κύριε Μαρτζούκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δαμογολίτη, και στους ακροατές σας. Κύριε Μαρτζούκο, έχουμε μία διαφορά με την Τουρκία. Αόρκε η υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία έχει γαλάζια πατρίδα, κρίζες ζώνες, κυπριακό, αποστρατικοποίηση των Νίξων και ο κατάλογος είναι μακρύς. Πιστεύετε ότι η Τουρκία δίνεται να παραιτηθεί από όλες αυτές τις διεκδικήσεις? Προφανώς όχι, διότι ουδέποτε ξεδήλωσε τέτοια πρόθεση. Αντιθέτως, μάλιστα φροντίζει κάθε μέρα να επιβεβαιώνει την αιμονή της στις διεκδικήσεις αυτές που είναι ευθέως επεκτατικές σε βάρος Ελλάδος και Κύπρου. Υπενθυμίζω τις γκρίζες ζώνες, τη γαλάζια πατρίδα, την αποστρατικοποίηση, τα δύο κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο, τους εναέριους χώρους, τι να πρωτοσκεφτεί κανείς, το κάζους μπέλι, τα πάντα. Μεταξύ μας δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή Ελλάς και Κύπρος εφαρμόζουν μερικώς τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, άτυπα και σιωπηρός. Άρα λοιπόν η συζήτηση αυτή είναι άνευ ευλογωτίας και για την κριτική που έχει γίνει στον Πρωθυπουργό περί παραχωρήσεων, γιατί επί της ουσίας γίνεται ένας αγώνας για να κερδιθεί χρόνο και από τις δύο πλευρές. Κοιτάξτε, γίνεται, αλλά κατά την άποψή μου δεν γίνεται επαρκώς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πρέπει μερικά ερωτήματα είναι αμήλικτα και δεν είναι τωρινά, έρχονται από το παρελθόν. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναρωτηθεί, κινδυνεύει η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ναι ή όχι? Η Ελλάδα και η Κύπρος ασκούν ή όχι μερικώς τα κυριαρχικά τους δικαιώματα? Ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι, τελικά θα υπερασπιστούμε την Κύπρο όπως και τον Εύρο, ή θα ξαναπούμε ότι η Κύπρος είναι μακριά? Θα πούμε επίσης ότι η διαπραγμάτευση θα είναι με γεωπολιτικούς όρους όπως ακούστηκε πρόσφατα και όχι με νομικούς όρους? Γιατί γεωπολιτικοί όροι στη διαπραγμάτευση σημαίνει συσχετισμός ισχύως και πολιτική διαπραγμάτευση, όχι βάση διεθνούς δικαίου. Αυτό θέλουμε και είναι αρκετό το καλό κλίμα για να πάμε σε ένα τέτοιο διάλογο? Τώρα, με την τρέχουσα ισχύ που έχουμε, μπορούμε να επικρατήσουμε σε Αιγαίο, σε Εύρο και ταυτόχρονα να απελευθερώσουμε και την Κύπρο και να έχουμε και ασφάλεια στα βόρεια σύνορα? Γιατί μην γελιόμαστε, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, θα γίνει και στην Κύπρο. Και τότε, αν είμαστε αδύναμοι εκεί κάτω, θα τη χάσουμε. Αυτά πρέπει να τα απαντήσουμε. Και αν τα απαντήσουμε αρνητικά, θα συνεχίσουμε την τρέχουσα πολιτική. Αυτή των σπασμωδικών κινήσεων, της αδράνειας, να μην πιάσουμε εμείς την καυτή πατάτα, να την πάρει ο επόμενος και τέτοια. Εάν όμως απαντήσουμε θετικά σε αυτά τα ερωτήματα, ότι όντως δηλαδή ισχύουν, τότε πρέπει να πάμε σε νοοτροπία και φιλοσοφία Ισραήλ, η οποία έχει ένα πολιτικό κόστος προσωρινό, αλλά είναι ο μόνος τρόπος της αποτροπής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά και την αλήθεια κατάματα και να κάνουμε την αμυντική μας βιομηχανία θεμελιώδη αναπτυξιακό πυλώνα. Πολύ καλά κάνετε και θίγετε το θέμα της Κύπρου, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα μια ελίτ από πολιτικούς και δημοσιογράφους και διανοούμενους θεωρεί την Κύπρο βαρύδι και πιστεύει ότι αν δεν θα ασχοληθούμε πολύ θα αγοράσουμε λίγο από την ησυχία, λίγια ησυχία για το μέλλον μας. Που όμως οι περισσότεροι σοβαροί αναλυτές λένε αυτό που λέτε και εσείς, ότι το ξεπούλημα της Κύπρου θα οδηγήσει στην απώλεια και των νησιών του Αιγαίου. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στο Ισραήλ, το Ισραήλ είναι ένα παράδειγμα μικρής χώρας με μικρό μέγεθος, που όμως μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύως. Εκεί όμως μπαίνει και το θέμα της κοινωνίας, δεν είναι μόνο το πολιτικό. Μπαίνει και το θέμα της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλης και η κοινωνία είναι εκπαιδευμένη μέσα σε αυτό. Αυτό λέω λοιπόν, ότι πρέπει ακριβώς και η δική μας κοινωνία να αντιληφθεί ότι απειλείται. Γιατί ως τώρα δεν το έχει αντιληφθεί επαρκώς. Πρέπει λοιπόν, χωρίς να ανησυχούμε, δηλαδή χωρίς να υπερβάλλουμε,
Πρέπει όμως να ενημερώνουμε ρεαλιστικά και όχι με εξοραϊσμούς την ελληνική κοινωνία. Πρέπει επίσης η παιδεία να πάρει το ρόλο τον πλήρη που της αρμόζει, και αυτός είναι όχι μόνο η παροχή γνώσεων, αλλά και η διαμόρφωση ενσυνειδήτων Ελλήνων πολιτών. Τι σημαίνει αυτό? Να καταλάβουν οι νέοι μας Έλληνες πολίτες από πού έρχονται, πού βρίσκονται και πού πάνε. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε ξανά τη λέξη έθνος, όχι τη λέξη λαός. Ο λαός απευθύνεται στους ζώντες της επικράτειας, μεταξύ των οποίων και πολιτογραφημένοι αλλοδαποί, είναι και διεθνοποιημένοι πολίτες κλπ. Άλλο πράγμα η λέξη έθνος. Στο έθνος ανήκει η ομογένεια, ας πούμε, της Αυστραλίας και της Αμερικής που παλεύει να μην πάρει η Τουρκία τα F-16. Αυτή είναι έθνος. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να μιλάμε τη σωστή γλώσσα, την ορθή γλώσσα και στα σχολεία, να διαμορφώνουμε Έλληνες πολίτες ακριβώς έτοιμους να δώσουν αυτό που πρέπει να δώσουν για το κοινό καλό και για τη συνέχεια του έθνους. Γιατί χωρίς τέτοια κίνητρα δεν είναι δυνατόν να ελπίζουμε σε κάτι. Πολύ σωστή είναι η διασαφήνιση που κάνετε στον ορισμό. Θέλω να μας πείτε όμως, επειδή έχετε επιχειρήσει και στο Αιγαίο, το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν έχει φύγει από το τραπέζι και δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που πιστεύουν ότι δυνητικά το πεδίο σύγκρουσης μπορεί να μεταφερθεί στην θάλασσα. Εκτός βέβαια του Μακεδόνη που είναι η αεροπορία. Αλλά θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται με το χρόνο παράδοσης, επειδή στην αρχή μιλήσαμε για τις δύο πλευρές που αγοράζουν για τους δικούς της λόγους η κάθε μία χρόνο. Τι γίνεται με το χρόνο παράδοσης λοιπόν των πολεμικών πλοίων και πού βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, για να κάνω μια σύγκριση, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε στενά. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αντίπαλός μας, μείζον στρατιωτική απειλή, είναι η Τουρκία. Δεν είναι η Ελβετία ούτε το Λουξεμβούργο. Άρα λοιπόν, βάσει της απειλής και βάσει του γεωγραφικού χώρου το οποίο καλούμαστε να υπερασπίσουμε, πρέπει να αποφασίζουμε για τη δομή των ενόπλων μας δυνάμεων. Η Τουρκία προηγείται σαφώς σε αριθμούς και υλικό. Γιατί με συστηματικό τρόπο εξοπλίζεται όλες τις τελευταίες δεκαετίες και το κυριότερο μπορεί να υποστηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της με την δική της αμυντική βιομηχανία σε ποσοστά της τάξης του 70%. Το αντίστοιχο ποσοστό δικό μας είναι μονοψήφιο. Τώρα, αφήσαμε εδώ τις ένοπλες δυνάμεις, το πολιτικό σύστημα δηλαδή, επί 20 ετία. Επί 20 ετία δεν αγοράστηκε τίποτα. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μαζέψουμε τα αμάζευτα. Περί αυτού πρόκειται και εδώ βρισκόμαστε. Τα τελευταία λοιπόν 4 χρόνια έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια να αναδιαταχθεί η ισχύ των ενόπλων δυνάμεων με μια σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως πρέπει να τρέξουν νωρίτερα, παράλληλα όμως και με την ενδυνάμωση της αγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Για να καταλάβετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Τουρκία εξάγει μη επανδρομένα συστήματα, αεροσκάφη, πλοία σε τρίτες χώρες και ούτω καθεξής, κάνει και διπλωματία μάλιστα με αυτό. Όταν εμείς τώρα το ανακαλύψαμε... Και στην Ουκρανία, ναι, το είδαμε αυτό με τα Μπαϊρακτάρ. Και στην Ουκρανία, αλλά τώρα πούλησε 50 δισεκατομμύρια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Και πουλάει επίσης μη επανδρομένα σε 14 αφρικανικά κράτη. Και στην Αλβανία. Και σε πολλά άλλα. Συνεπώς, όταν εμείς ανακαλύψαμε τα μη επανδρομένα, η Τουρκία ήδη πουλούσε έξω και παρήγαγε. Αυτό είναι λοιπόν. Έχουμε μια μόνιμη υστέρηση η οποία στοιχίζει. Πρέπει λοιπόν να δούμε και εμείς όχι μόνο αυτά που φαίνονται, δηλαδή να λέμε πόσες φρεγάτες έχει ο Τούρκος και πόσες έχουμε εμείς, αλλά και τι ποιότητα έχει η μία και η άλλη. Μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε φρεγάτες, ο κορμός του στόλου μας αυτή τη στιγμή είναι 13 φρεγάτες, εκ των οποίων οι 4 είναι η ΜΕΚΟ, που περιμένουν υπομονετικά την τελική απόφαση του εξυγχρονισμού τους, γιατί η πρώτη αγγίζει ήδη τα 33 χρόνια. Από δε τις υπόλοιπες 9, αυτές έγιναν μεταξύ του 79 και του 85, δηλαδή είναι όλες άνω των 40 ετών και πάνε σίως για 45. Αυτές λοιπόν οι φρεγάτες της τεχνολογίας του 70 είναι ο κύριος κορμός του στόλου. Και δεν φτάνει αυτό.
Μεταξύ των 11 υποβρυχίων που έχουμε, τα 3 είναι από την επταετία, 50 ετών. Έχουμε 9 πυραυλακά τους 45 έως 48 ετών. Αυτή είναι η κατάσταση του στόλου και αν σε αυτήν προσθέσει κανείς το οπλοστάσιο της Τουρκίας που περιλαμβάνει για παράδειγμα 1.000 και πλέον βαλιστικούς πυράβλους με εμβέλειες 250 μίλια έως 2.000 χιλιόμετρα, αυτό και εμείς δεν έχουμε αντίστοιχα βαλιστικούς πυράβλους αν εξαιρέσουμε τα σκάλπ που έχουν τα μοιράζ, έτσι. Συνεπώς βλέπετε ένα σημείο υπεροχής της Τουρκίας παρέα με τις έξυπνες βόμβες, με τα περιφερόμενα πυρομαχικά που πέφτουν με ακρίβεια και δεν εντοπίζονται από μεγάλες αποστάσεις πάνω σε κινούμενους στόχους. Συνεπώς, βλέπετε ότι ενώ από εκεί γίνεται μια κοσμογονία στο κομμάτι αυτό, αντιγράφοντας και αυτοί, δεν ανακάλυψαν την Πυρίτιδα. Και σε αυτό, κύριε Μαρτζούκο, να σας διακόψω, και σε αυτό όλο που περιγράφετε, έχει παίξει πολύ μεγάλη σημασία και ο αγώνας δρόμου που δίνει ο Μενέντας και η ελληνική ομογένεια να καθυστερήσει η παράδοση και η αναβάθμιση. Η παράδοση των καινούριων και η αναβάθμιση των παλιών F-16 στην Τουρκία. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να βοηθάμε το Μενέντες και την Ομογένεια στον αγώνα αυτό της αντιστάσεως τον οποίο έχουν αποβεί και τον βοηθάμε όταν αναδεικνύουμε διεθνώς την απειλή της Τουρκίας και όχι όταν αναδεικνύουμε την ειλικρινή της μεταμέλεια εντός παρενθέσεως, τη διάθεσή της να προσεγγίσει τη Δύση και όταν εναγκαλιζόμαστε ο ένας με τον άλλον τους υπουργούς και να λέμε ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για όλα. Δηλαδή αυτό αποδυναμώνει τα επιχειρήματα Μενέντες για να μην πάρει η Τουρκία. Γιατί έρχεται το State Department και λέει γιατί ρε παιδιά να μην τα πάρει αφού καλά θα πάνε Ελλάδα και Τουρκία και είναι έτοιμοι να τα βρούνε κιόλας. Συνεπώς και δεν θα λέμε ψέματα όταν αναδεικνύουμε την απειλή της Τουρκίας η οποία εξακολουθεί να ισχύει γιατί σε τίποτα δεν έχει χάνει πίσω η Τουρκία. Άρα λοιπόν ναι στο διάλογο, ναι στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας αλλά με κόκκινες γραμμές πριν. Θα κάτσω εγώ να συζητήσω με έναν απέναντί μου, ο οποίος εκ των προτέρων μου δηλώνει ότι τα νησιά μου δεν έχουν ναό σκυφαλοκρηπίδα. Επειδή δηλαδή δεν θα είναι αυτή κόκκινη γραμμή πριν κάτσω να μιλήσω. Επειδή αναφερθήκατε στον Μενέντες, εκεί θέλω να καταλήξω για τις κόκκινες γραμμές, σχολιάστηκε πολύ αρνητικά το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν τέθηκε το θέμα της Κύπρου στην συνάντηση και στην αρχή του διαλόγου και έχουμε τον Μενέντες να φωνάζει να υποστηρίζει ότι πρέπει να φύγει ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από το νησί. Αυτό έπρεπε να είναι δική μας κόκκινη γραμμή για να κάτσουμε να μιλήσουμε. Δύο πράγματα. Πρώτον, να αναγνωριστεί πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία από την Τουρκία. Δεύτερον, να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης, αν θέλετε να μιλήσουμε για την Κύπρο. Καλά, σε αυτά βέβαια υπάρχει, κύριε Μαρτζούκο, και ο αντίλογος ότι με τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να μην προσέλθει καθόλου στο διάλογο, ας πούμε, η Τουρκία. Λέω τώρα τον αντίλογο που παρουσιάζεται στην ισογραφία. Απλά αν δεν τα θέσεις αυτά, είναι σίγουρο ότι στη διάρκεια των συνομιλιών θα τα συζητήσεις όλα. Ωραία. Για να παραμείνουμε λίγο στο θέμα των εξοπλισμών, επειδή έχετε επιχειρήσει στο Αιγαίο και παρουσιάσετε λίγο για τον συσχετισμό, τα νησιά που δίνουν μια αρχιπελαγική δομή, έστω και αν υπάρχει διαφορά αριθμητική στον εξοπλισμό και στα πολεμικά πλοία, δίνουν ένα πλεονέκτημα στην ελληνική πλευρά. Εξαρτάται, γιατί τα νησιά είναι δυνητικά, είναι πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Για παράδειγμα, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολλά, δεν μπορείς εσύ να οργανώσεις την άμυνα κάθε μίας ξεχωριστά νήσου. Γιατί έπρεπε να έχεις απεριόριστους στρατιώτες και οπλικά συστήματα. Και επειδή ο άλλος είναι ο επιτιθέμενος και αυτός διαλέγει το πότε και το πού, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να βρει ένα αδύναμο σημείο. Αυτό είναι το μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα όμως είναι ότι έχοντας αυτά τα νησιά που στην ουσία είναι αβύθιστα αεροπλανοφόρα, θα μπορούσες να φτιάξεις ένα πλέγμα αμυντικό σε όλο το μήκος και πλάτος του Αιγαίου, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία στη δίνει αυτή τη δυνατότητα και με εφικτό τρόπο, με σκάφη μικρά και φτηνά, τύπου Ιράν δηλαδή, ασύμμετρες απειλές, με συστοιχίες κατευθυνωμένων βλημάτων, με περιφερόμενα πυρομαχικά, με
drones, με UAVs, με τύπου καμικάζι και ούτω καθεξής. Μπορούσε λοιπόν να γίνει αδιαπέραστο, αδιάσπαστο, να μην τολμάει να μπει κάτι στο Αιγαίο που να μην παρακολουθείτε και να μην προσβάλλετε. Αλλά αυτό είναι θέμα εναπόκειται στις ελληνικές κυβερνήσεις και στις ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων να το αντιληφθούν και να το εκμεταλλευτούν. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Εκείνο που πάλι θέλω να επανέλθω στο κομμάτι Κύπρου, πρέπει να πω ότι τόσο η Κεμαλική όσο και οι Νεοθωμανοί εδώ πέρα του Ερντογάν αναγνωρίζουν ότι η Κύπρος είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έχουν πει, το έχουν γράψει και δεν πάβουν να το λένε. Αντιθέτως εμείς θεωρούσαμε, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, κάπως σαν μακρινή την Κύπρο, σαν βαρύδι, σαν κάτι τέτοιο. Δεν το λέμε με την καρδιά μας ότι είναι όπως είναι και η Πελοπόννησος ή όπως είναι και η Κέρκυρα. Άρα λοιπόν θα καταλάβουμε ότι και υποχρέωση ηθική έχουμε έναντι της Κύπρου, γιατί είναι έθνος και είναι παρόντες σε όλους τους εθνικούς αγώνες, και νομική υποχρέωση γιατί είμαστε εγγυήτρια δύναμης, αλλά και λόγοι συμφέροντος καθαρού, ζωτικού συμφέροντος, διότι χωρίς την Κύπρο πάβει η παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Μαρτζούκο, κλείνοντας, ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για το πνεύμα το οποίο επικρατεί τώρα τελευταία, που το θίξατε ακροθυγώς, με την κατάσταση που έχει έρθει τώρα, που οι δύο πλευρές πρέπει να έρθουν πιο κοντά σε ένα διάλογο, σας ανησυχεί ότι μπορεί να αδρανίσει λίγο έως πολύ ο προγραμματισμός και η ένταση των εξοπλισμών στην Ελλάδα, που όπως είπατε τα τελευταία 4 χρόνια έχει ξεκινήσει μια φιλότιμη προσπάθεια? Εξαρτάται πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα η πολιτική ηγεσία. Πώς το αντιμετωπίζει. Διότι εγώ αυτό που ξέρω από όσα γνωρίζω και έχω διδαχθεί κατά καιρούς, ακόμα και στον καιρό της ειρήνης, οι διαπραγματευτές που είναι οι διπλωμάτες μας είναι αξιόπιστοι όταν πίσω τους έχουν στρατιωτική ισχύ. Όταν δεν έχουν στρατιωτική ισχύ πίσω τους, τότε είναι αναξιόπιστοι και ο αντίπαλός τους στο τραπέζι αναγνωρίζει ότι μπλοφάρουν. Γιατί ό,τι και να πεις, ό,τι και να θέσεις, σε ό,τι και να εμείνεις, όταν από πίσω δεν έχεις τίποτα, ο άλλος καταλαβαίνει ότι μιλάς εν κενό και συνεπώς θα σου επιβάλλει τελικά αυτό που θέλει. Συνεπώς και στην ειρήνη η στρατιωτική ισχύ είναι απόλυτα χρήσιμη και επιδιωκταία. Πόσο μάλλον στην κρίση και στον πόλεμο. Άρα λοιπόν για μένα εκ των όνων κάνευ, ελπίζω εάν υπάρχει αυτή η αντίληψη και στην πολιτική ηγεσία να μην σταματήσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Βασίλειος Μαρτζούκος, σίγουρα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.